100% 96. Τώρα μπορεί να φέρουμε άτομα. Τώρα μπορεί να έρθουν κάποιοι. Και επειδή έχουμε τόσο πολύ φαγητό, νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω στα σπίτια. Θα κάνουμε άλλα 5, άλλα 15 άτομα μπορούμε να φέρουμε. Δεν είναι πολλά, έχουμε φαγητό 83. Αν να πάμε δηλαδή στους 45, είναι πολύ καλά. Υποθέτω μπορούμε να βάλουμε άλλο ένα. Εδώ. Πήραν όλα τα slates. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Σημαίνει ότι transport. Transport εδώ. Εδώ θα είναι σαν να κάνουμε δρόμους τώρα είναι. Και transport θα κάνετε sledges. Να έχουμε αρκετά, να κουβαλάτε πράγματα. Οκ, 28 άτομα. Reindeer has escaped, δεν πειράζει. Ξεφεύγουν κάποια ζώα ρε. Λοιπόν, να επεκταθούμε από εδώ και να πάρουμε την πέτρα και να πάρουμε και αυτό εδώ το flint. Μπορώ να βάλω εδώ να μαζεύουν flint από εδώ. Α, 4 έχει. Ω, περίμενε, πώς θα το κάνουμε αυτά, τα πιάσουμε όλα. Α, 4 flint μπορούμε να πάρουμε από αυτά εδώ. Οκ, κομπλέ. Πόσο flint είπαμε, 100%. Unlimited flint. Θέλω να το εξαλείψετε, να μην υπάρχει άλλο. Θέλω να αδειάσει. Και αυτό το flint θέλω να αδειάσει. Πού είναι? Πού είναι, κάπου σας είχα... Ή το αδειάσατε. Μπράβο. Το αδειάσανε ρε. Μάγκες. Work area exhausted, obtain flint. Αυτό είναι... Όχι. Αυτό είναι. Νομίζω ότι απλά σβήστηκε. Και θα επεκταθούμε λίγο και από εδώ προς τα εδώ. Στο κυνήγι τουλάχιστον. Φουφ. Πώς θα γίνει τώρα. Θέλουμε άτομα, θέλουμε άτομα. Να πέσει λίγο το workload. Να ξεκινήσουμε να ψαρεύουμε κιόλας. Εδώ πιάνει μέχρι εκεί. Μπορούμε, αυτό το πιάνει, το πιάνει. Okay, μπορούμε να ξεκινήσουμε να ψαρεύουμε και σε αυτή την περιοχή. Να έχουμε ψαράδες, έχουμε 18 ψάρια μόνο, οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Πόσους έχουμε εδώ να ψαρεύουν, 5 άτομα και ένας για νερό. Άντε έλα, θέλουμε καινούριους για να τους βάλω όλους 5 άτομα, ξέρω εγώ εδώ. Οκ, θα τους βάλω, δεν με νοιάζει. Τι έγινε, reindeer και wolf attack. Ποιος μας επιτίθεται? Τον έχεις? Fuck. Δεν ξέρω αν τον έχει. Είναι adult female. Τον έχει. Έρχεται και βοήθεια. Οκ, okay, τέλεια. Ωρε φίλε. Παραλίγο παιδιά, παραλίγο. Οκ, okay, πάμε καλά και στο ψάρεμα. Φαγητό ανεβαίνει όμορφα. Χρειαζόμαστε storage. Μπορεί να χρειαζόμαστε και άλλο ένα storage. Θα βάλουμε άλλο ένα εδώ. Όπα. Θα βάλουμε ένα storage εδώ. Μπαμ.
Και θα φτιάξουμε επίσης, μιας και είμαστε εδώ, production, food dryers. Ωραία. Food dryers, θέλω να έχουμε μια σειρά εδώ πέρα. Οκ, okay, 4 food dryers θα είναι εδώ και υποθέτω μπορούμε να βάλουμε μια κεντρική φωτιά εδώ στο χωριό μπροστά, να είναι έτσι μπαμ, όμορφα, άμα θα επεκταθούμε έτσι, δηλαδή έχει μια φωτιά εδώ, θα έχει μια εδώ. Skins dryers χρειαζόμαστε, θα μπει ένα εδώ. Και θα μπει και 2-3 skins dryers εδώ, για να έχουμε όπως το άλλο. Το τέμ έχουμε, εδώ είναι ανάμεσα, οπότε είμαστε κομπλέ με αυτό. Okay, είναι καλή επέκταση προς το παρόν. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τι έγινε πάλι πριν κάνω save, τι έγινε. Ο Χουντόζορ πέθανε από γεράματα αυτός. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις, ο τύπος, πέφτουν και τα πράγματά του εντωμεταξύ ρε όταν πεθαίνει. Ο τύπος δούλευε μέχρι και την τελευταία τον αναπνοή ρε, ψόφισε ρε. Αυτοί είναι οι εργάτες ρε, όχι σαν εσάς ρε, που θέλετε να σας κολλάω και ένσημα. Μου θέλετε και 13ο και βλακίες. Να εδώ, πιστός. Λοιπόν, πετάχτε τον τώρα μέσα στην τρύπα και βάτε δύο πέτρες από πάνω του και συνεχίζουμε εμείς. Και πως τον λέγανε, δεν έχει σημασία. Να 150, 146, 150. Οκ, okay. Δεν θα βάλω έξτρα δουλειές να γίνονται. Θα περιμένω. Θα περιμένω λίγο. Από stone έχουμε μόνο 8 stone και νομίζω το stone θα μας χρειαστεί σε κάποια φάση, οπότε κοίτα πόσο έχει εδώ, κοίτα πόσο stone έχει εδώ που μπορούμε να πάρουμε. Όλο αυτό το stone θέλω να είναι unlimited, να το μαζέψετε, και θέλω και όλο αυτό εδώ το stone προφανώς να είναι και αυτό unlimited. Τέλεια. Μέχρι να εξαλειφθεί, να γεμίσουμε, θα βάλουμε και αποθήκες εδώ για stone, θα είμαστε κομπλέ. Okay, πάμε. Τώρα περιμένουμε να μαζέψουμε άτομα. Θέλουμε 48. Θέλουμε άλλους 22. Μας πεθαίνουν από γερατιά. Τουλάχιστον θα τον θάψουμε και αυτόν. Να κάνουμε άλλο ένα νεκροταφείο ρε παιδιά. Καλού κακού, καλού κακού. Εντάξει, περίμενε. Κάνουμε άλλο ένα νεκροταφείο. Θα το κάνουμε... Περίμενε. Μας δίνει prestige αυτό. Prestige 1. Okay, υποθέτω το νεκροταφείο μπορεί να μπει και ένα στην πόλη, ξέρω εγώ. Εδώ στο βουνό πάνω, κοίτα με θέα. Μπαμ! Workload is too high. Θα πέσει. Μόλις κάνουν τις δουλειές θα πέσει, θα δεις. Μη σε νοιάζει. Όλα θα γίνουν. Δουλεύτε σκλάβοι, πολίτες. New human, yes! Πήραμε 2 άτομα, αλλά είμαστε ακόμη στους 28. Γιατί πεθάναν οι άλλοι 2. Αλλά τουλάχιστον έχουμε 2 καινούριους. Βλέπω ότι και οι λύκοι σιγά σιγά γίνονται ακόμη περισσότεροι. Κοίτα πόσους έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 λύκους. Σκύλους βασικά, 8 σκύλους. Είναι πολύ καλά. Έρχεται καταιγίδα.
Τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει. Ω! Μην μας χτυπήσει κανένας κεραυνός. Please, έχουμε βάλει τότεμ. Έχουμε βάλει έλεξη κεραυνά εδώ πέρα. Έλα, άλλο ένα πόντο. Α! Χτύπησε εδώ ένας κεραυνός. Οκ, μας χαλάει τα τέτοια μας, τις τέντες μας. Η καταιγίδα. Νομίζω, παιδιά, στην επόμενη εποχή θα μπορούμε να κάνουμε upgrade τις τέντες. Αυτά εδώ, να γίνουν hot. Σιγά σιγά όμως, όχι τώρα ακόμα. Οκ, έφυγε η καταιγίδα. Το γλιτώσαμε, το γλιτώσαμε. Nice. Tannins, πόσα, 100% του population. Okay, nice. Αυτό εδώ τι είναι. Έλα ρε, κάντε ένα capture αυτό το λικάκι εδώ, το θέλουμε. Ένα μικρό λικάκι. Ποιος θα έρθει να το εχμαλωτήσει. Θα το κάνει tame βασικά, θα το ξημερώσει. Για να δούμε ποιος είναι ο εκρηκτός. Οπ! Είναι ο γεροπόντιος. Ξέρει αυτό, σου δίνει φαγητό, του δίνει νερό. Μπαπ. Ναι, χαδάκια, σπρέι και είναι έτοιμο. Έγινε σκύλος. Οκ, έχουμε traitor. Mr. Traitor. Hello. Please give me food. Please give me... το leather είναι ακριβό, ρε. Flint, δεν θέλουμε. Bone sickle. Ένα λεπτό. Ναι. Άρα... Okay. Σωστά, δεν έχει χρήματα. Σκεφτόμουν να... Αν του πούλαγα πράγματα να μου δώσει χρυσό, αλλά δεν γίνεται. Άρα... Υποθέτω το πουλάμε ξύλα. Το πουλάμε ξύλα. Και να πάρουμε τι... ένα leather μπορεί να είναι χρήσιμο. Θα πάρουμε δύο leather. Αφού τα έχεις. Θα πάρουμε και τα flint. Απλά γιατί είναι και leather outfit. Φέρτο. Θα έρθουν τώρα άτομα. Τουλάχιστον. Να τους ντύσουμε κατευθείαν. Αν και έχουμε από όλα τα πράγματα. Αλλά κοίτα πως θα πέσει. Από 107 κοίτα πως θα πέσει τώρα. Θα πέσει. Γιατί πήραμε όλα αυτά τα πράγματα. Α, πρέπει να τα βάλουμε μέσα πρώτα για να πέσει. Okay. Ωραία. Κάναμε και το trade μας. Survive το χειμώνα. Άξιοι. 15. OMG, επιτέλους. Serial domestication. Unlocks Neolithic era. Επιτέλους, νεολιθική εποχή... Καλώς ήρθες. Τι μας ξεκλειώνει. Underground mining. Thatching. Για τα upgrades. Αυτό νομίζω θα είναι το πρώτο μας. Είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο. Well digging. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ακόμη. Hydropower ίσως είναι σημαντικό. Αλλά θα κάνω το thatching πρώτα. Μετά έχουμε... Goat domestication, ok. Έχουμε weaving για διαφορετικά ρούχα. Έχουμε stilting για να κάνουμε γέφυρες. What? Και έχουμε και megalithism. Α, η νεολιθική εποχή δεν είναι και πολύ σπουδαία τελικά. Έχει κάποια ωραία πράγματα. Pig domestication, sheep domestication. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να πάμε full vegan. Έχει αρκετά... Μπορούμε να πάμε με αυτά εδώ. Θα δούμε. Farming allows you to automate the production of food and sustain more people in your settlement. You can plant a variety of crops, then harvest, then process them to feed your people. Crops are usually planted in winter or spring and collected in summer or autumn. It is important to plant a variety of crops as diseases can easily wipe out the individuals of a single species. In order to maximize the efficiency of the harvest, make sure you have enough sickles around. Of all crops, cereals are probably the most important. They are not only a source of grain, but also straw, which is vital. Okay. Άρα, όχι μόνο πιάνουν αρρώστιες αυτά και χαλάνε,
Είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να έχουμε και sequels. Οκ. Okay. Τι, resource decayed. Ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Έχουμε περισσότερο φαγητό από όσο χρειαζόμαστε και χαλάει. Θέλουμε, πρέπει να φέρουμε αυτά τα 20 άτομα μέσα τώρα. Πρέπει να ανεβάσουμε το prestige. Οκ, okay, μπορούμε να βάλουμε χωράφια, αλλά πρέπει να ανεβάσουμε το prestige. Να τεντωθώ. Τεντώθηκα. Spiritual, totem. Θέλουμε άλλο ένα totem κεντρικό στην πλατεία εδώ. Πάμε. High priority, do it. Πρέπει να ρίξουμε το workload λογικά. Και δύο ψωμιά χαλάσανε γιατί δεν τα έφαγε κανείς ρε. Workload is too high. 200%. Fuck my life. Okay. Okay. Ας κρατήσουμε τα ψάρια στο 100%. Ας τα αφήσουμε όλα 100%. Επειδή έχουμε πάρα πολύ φαγητό. Ας το κρατήσουμε. Οκ, okay, αυτό είναι 100%. Το νερό. Το νερό μπορεί να μείνει 100%. Οκ, okay, λογικά αλλάξαν και όλα τα άλλα. Ναι, αλλάξαν και όλα τα άλλα. Οκ, okay, ας ρίξουμε αυτά εδώ. Εσύ. Maximum number of people working in this area. Αυτό το θέλουμε full. Εσύ 100% of the population. Ας το αφήσουμε 50%, γιατί δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε τόσα πολλά tannins. Δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε και τα λοιπά, αλλά δεν χρειάζεται τόσα πολλά. Ας το αφήσουμε 50%. Το οποίο λογικά το άνοιξε, το άλλαξε σε όλα. Οκ, okay, και έχει ένα άτομο να δουλεύει δηλαδή εδώ. 5 άτομα να δουλεύει για tannins. Ας το αφήσουμε ένα άτομο. Ωραία, και ένα άτομο εδώ. Αυτό το θέλουμε full. Πάει περισσότερο? Όχι, οκ, okay, maximum 5 άτομα. Η πέτρα unlimited. Οκ, okay. Ας πούμε την πέτρα 100% του πληθυσμού. Και αυτό θέλουμε 5 άτομα, γιατί τα χρειαζόμαστε αυτά. Και αυτό το θέλουμε 100%, είναι κομπλέ. Οκ, okay. Ωραία, πρέπει να το ρίξουμε αυτό τώρα, το 200. Τι είναι αυτό το 200? Πεθαίνουν και από γεράματα. 190, άντε να πέσει λίγο. 186. 182. Έχουμε και μέρη εδώ που θέλουν φτιάξιμο φυσικά. 189, 182. Fuck my life. Ε, 179. Τι να κάνουμε, να περιμένουμε να. Γιατί έχουμε μείνει στα 28 άτομα. Να το ρίξουμε κι άλλο. Οκ. Okay. Ένα άτομο για ψάρεμα. Και ένα άτομο για ψάρεμα, 171, 175, οκ, okay. Το ρίχνουμε και αυτό, 175, ξέρω, χαλάνε και τα κρέατα τώρα σιγά σιγά, σούπερ. ...168 πέφτει σιγά σιγά, 5 άτομα, 150% του πληθυσμού. Ας τα αφήσουμε αυτό 100% του πληθυσμού και ας τα αφήσουμε αυτά 50% του πληθυσμού. Δεν χρειάζεται, ούτε καν 50 δεν χρειαζόμαστε, 25 χρειαζόμαστε. Οκ, okay, θα το κρατήσουμε έτσι.
131, το σώζουμε, παιδιά, το σώζουμε. Να έρθουν λίγο, κοίτα, ήρθαν και τα ζώα τώρα σιγά-σιγά, γιατί πριν τα εξαλείψαμε, τα σκοτώσαμε όλα. Άλλο hunting area, πού έχει, πού έχουμε βάλει. Κάπου έχουμε βάλει hunting area, ρε παιδιά, γιατί δεν το βλέπω. What the fuck? Hunt. Και μπορείτε να κυνηγάτε και εδώ. 100% και 25. Οκ, okay, δύο μέρη για να κυνηγάνε. Και εδώ, και νομίζω είχαμε και ένα εδώ πέρα. Workload too high. Oh, what the fuck, Raider attack! Οκ, μόλις σκότωσαν ένα δικό μου. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Alert everyone with weapon, will assume combat roles. Όλοι έξω. Έχουμε και καινούριο πληθυσμό, έχουμε δύο καινούριους. Πάμε, θα πολεμήσετε όλοι, θα αποδείξετε τώρα την αξία σας. Ελάτε όλοι πίσω. Ένα λεπτό. Θα σκοτώσετε εσείς δικό μας τώρα, ε. Θα σκοτώσετε δικό μας. Επίθεση! Attack, motherfucker! Attack! Kill them! Σκοτώστε τους! Έτσι μπράβο. Hey, yeah baby, we won, motherfucker. What the fuck, motherfucker. Ήρθαν και σκοτώσαν τους δικούς μας, ρε. Δεν θα τους θάψετε, θα τους αφήσετε εκεί. Εντάξει, okay, περίμενε. Τέλος το alert. Όλοι πίσω στις δουλειές σας. Και τώρα, μιας και έρχονται καινούργια άτομα, πρέπει να βάλουμε build spiritual. Scalpel. Έχουμε αρκετά scalpel. Άντε, μπορούμε να βάλουμε άλλο ένα εδώ που δεν υπάρχει. Βάλουμε ένα έτσι εδώ. Bam. Why not. Νομίζω μας δίνει και ένα prestige. Okay. Μπορούμε να το γεμίσουμε βασικά scalpels. Τώρα που το σκέφτομαι. Ένα stick είναι και ένα bone. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα scalpel εδώ. Θα βάλουμε ένα scalpel εδώ. Okay. Έτσι να φέρουμε άτομα. Και γεννήσαμε και ένα μωρό. OMG! Γεια σου, Jason. Δεν το πιστεύω. Ρε, κερδίσαμε την πρώτη μας μάχη. Πόσο γαμάτι είμαστε. Πόσο απίστευτα γαμάτι είμαστε. Λοιπόν, αυτό έχει ακόμη 165. Τι γίνεται, ρε φίλε, γιατί έχεις 165. Τι γίνεται, active tasks, για να δούμε. Αυτοί οι τρεις χτίζουν ένα hearth, λέει. Τι χτίζεται ακριβώς, ακόμη αυτό χτίζεται. Ακόμη δεν το έχετε κάνει, βρενουμπάδες. Okay, τέλος πάντων. Αυτοί οι δύο κάνουν τα skis dryer, αυτοί το cured meat, αυτοί κυνηγάνε. Αυτοί θα φτιάξουν αυτό και αυτοί κάνουν το flint και αυτά είναι pending. Έλα ρε, εντάξει, σιγά ρε φίλε, σιγά, θα φέρουμε άτομα, τώρα θα ανέβει. Να, μόλις φτιαχτεί αυτό, π.χ. να έχουμε 7 πόντους, οκ, okay, τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό εδώ, thatching, oh. Upgrade. Ποια ήταν η πρώτη καλύβα που βάλαμε, παιδιά? Η πρώτη καλύβα ήταν αυτή εδώ, νομίζω, έτσι. Okay. Θα κάνουμε upgrade τις καλύβες μας. Θα έχει roof. Θα έχει τα πάντα όλα. Αυτές οι τέσσερις καλύβες θα γίνουν upgrade. Και εδώ έχει λάσπη που δεν ξέρω πώς μπορώ να τη μαζέψω ακριβώς. Νομίζω work area, περίμενε, extract mat, οκ, okay.
Okay, extract mat. Μπορεί να πάρω 4. Μπορεί να πάρω 4. Οκ. Okay. Okay, extract mat. Σε 10 units. Πόσα units θέλει για να γίνει upgrade? 4. Υποθέτω 20 mat είναι κομπλέ. Για να το δούμε. Το φτιάχνουν, το φτιάχνουν. Upgraded. New human was born. Έλα το prestige να ανεβαίνει. Είναι οι γέροντες του χωριού, αυτοί πήραν τα καλύτερα σπίτια. Οκ, το ξαναφτιάχνουν όλο από την αρχή. Τι γίνεται, το καταστρέφουνε. What the fuck? Το καταστρέφουν και το ξαναφτιάχνουν. Μπράβο. Χαλάνε τα κρέατα μας εντωμεταξύ. Αλλά μαζεύουμε από τα άλλα τουλάχιστον. Έχουμε πολύ φαγητό, εντάξει. Έχουμε traitor. Okay. Δεν θέλουμε τέτοια. Linen cloth. Okay, αυτά τα θέλουμε. Bone spear. Okay. Με έπεισες. Και ας πάρουμε και αυτά. Να πουλήσουμε ξύλα. Boom, thank you. Δεν ξέρω γιατί πήρα το λινό, αλλά δεν είχα και μπορεί να μας ξεκλειδώσει να κάνουμε κάτι. Μπορεί. Εκατό τοις εκατό. Οκ. Περίμενε. Πόσα άξι χρειαζόμαστε, 50. Πόσα fishing tools χρειαζόμαστε, 100% θα τα βάλουμε αυτά, γιατί είναι για φαγητό. Τα picks και αυτά θα τα θέλουμε 100%, αυτά δεν τα θέλουμε. 0, πώς είναι 0. 0, δεν θέλουμε να τα φτιάχνουμε αυτά. Leather outfit δεν θέλουμε να φτιάχνουμε ουσιαστικά. Αλλά υποθέτω το leather αφού... Ξέρω εγώ, αφού υπάρχει... fuck my life, okay. Δεν υπάρχει λόγος να φτιάχνουμε τόσα leather. Μπορούμε να βάλουμε 25%. Βασικά δεν τα θέλω καθόλου τα leather, αφού είναι χειρότερα από τα δικά μου. Το leather μπορώ να το χρησιμοποιήσω για άλλα πράγματα. Σωστά. Έχει 1 και 2. Ναι, το ένα είναι leather κανονικό, το άλλο είναι dry leather νομίζω που θέλει. Ή κάνω λάθος. Χαλάει φυσικά αυτό. Και αυτά, κοίτα πόσα έχουμε. Κοίτα πόσα έχουμε, τζάμπα τα κάναμε τόσο καιρό. Okay, αυτά 100% του population. Αυτά 100%, 100%, κομπλέ. Αυτά είναι τα ίδια. Ωραία, είναι τα ίδια. Εντάξει, τζάμπα τα κάναμε τόσο καιρό, γι' αυτό είχαμε θέμα. Αυτό τι μπορώ να φτιάξω σε αυτό. Production limit 20 units. Okay. Worklock too high, μαζέψαμε sticks. Worklock too high. Δεν ξέρω γιατί δεν πέφτει το workload. Χαλάνε τα κρέατά μας. Ουσιαστικά φτιάχνανε αυτά εδώ τα πράγματα τόσο καιρό χωρίς λόγο. Interesting. Κοίτα, resource decayed fish. Χαλάνε τα ψάρια μας που είχαμε κρατήσει τόσο καιρό. Πρέπει να φέρουμε άτομα βασικά, αυτό είναι το θέμα. Prestige τι? 140 από 1000.